Είδα για πρώτη φορά αυτή τη μοτοσυκλέτα όταν πήγαινα Λύκειο. Και από την πρώτη στιγμή που έμαθα την ύπαρξή της, για κάποιο λόγο δεν μου έκανε κανένα άλλο μηχανοκίνητο δικυκλό αίσθηση. Την είχε ένας μαθητής μου από το σχολείο και επειδή πήγαινε ερχόταν με αυτήν καθημερινά, την παρατηρούσα συνεχώς στο σχόλασμα και κάθε φορά έλεγα στον εαυτό μου: θα έρθει η μέρα που θα την αποκτήσεις. Καλημέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Αίγιο, όπου στην είσοδο του Αιγίου υπάρχει αυτό το πολύ χαρακτηριστικό αεροσκάφος. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι στερεωμένο εκεί. Παρεπτόντως, σε αυτό το σημείο ακριβώς εδώ που είμαι, έχει ένα παρκάκι πιο πίσω, όπου είχα γυρίσει ένα βίντεο με το trial πριν μερικά χρόνια. Το link είναι πάνω εδώ. Αλλά αυτή τη φορά έχω έρθει στο Αίγιο για μία και μόνο δουλειά, για έναν και μόνο λόγο. Τη σημερινή μέρα λοιπόν την περίμενα περίπου 13 χρόνια. Σήμερα λοιπόν, 27 Μαρτίου του 2021, αυτό εδώ είναι ο λόγος που ήρθα στο Αίγιο. Μετά από πολύ, πάρα πολύ υπομονή, κατάφερα να αποκτήσω αυτή τη μηχανή που πάντα ονειρευόμουν. Yamaha FZ1 Naked 1000 κυβικών. Ένα τέρας σε δύο ρόδες. Και αυτά από μένα, πίσω στο μελλοντικό εαυτό μου για να σας πει τα υπόλοιπα. Καλημέρα και από εμένα και καλώς ήρθατε στο λίγο πιο πρόσφατο παρελθόν. Σήμερα έχουμε 27 Μαΐου του 2021 και έχουν περάσει ακριβώς 2 μήνες από τη μέρα που αγόρασα αυτή τη μηχανή και μέχρι τώρα έχω κάνει περίπου 4.000 χιλιόμετρα. Περίπου 4.000 χιλιόμετρα σε 2 μήνες. Την αγόρασα με λίγο περισσότερο από 56.000 χιλιόμετρα και τώρα κοντεύουμε στα 60.000. Και ήρθε η ώρα για το πρώτο της σέρβις. Αλλά πριν περάσουμε στο σέρβις, όταν αγόρασα αυτή τη μηχανή πριν 2 μήνες, ήταν το μοναδικό phaser με αυτά τα χαρακτηριστικά που υπήρχε διαθέσιμο σε αγγελία στο ίντερνετ και ήξερα πως έχει κάποια ζητήματα, τα οποία όμως ήμουν διατεθειμένος, είμαι βασικά διατεθειμένος, να ασχοληθώ μαζί τους και να τα λύσω όλα ένα προς ένα για να την κάνω ακόμα καλύτερη από ό,τι είναι. Όσον αφορά το μηχανικό κομμάτι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, σχεδόν άριστη θα έλεγα. Ενώ αυτό το μοτέρ έχει πειραχτεί, έχει αλλαχτεί κεντροφόρος, έχει αλλαχτεί καπάκι, έχει πειραχτεί ο εγκέφαλος, έχει πειραχτεί πρόγραμμα κλπ. Πέρα από αυτό όμως, ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγεις σε ένα μεταχειρισμένο όχημα είναι το φανοποιητικό κομμάτι. Δηλαδή, μερικές ζητουλιές που έχουν αποδείξει από εκεί, για τις οποίες όμως έχω σκεφτεί μια διαφορετική λύση, την οποία θα αναφέρω κάποια άλλη στιγμή. Για την ώρα φύγαμε από το συνεργείο. Και 2 ακόμα μήνες μετά, 4 στο σύνολο που έχω αυτή τη μηχανή και τώρα είμαστε στην Πάτρα και αυτή τη στιγμή είμαι 61.549 χιλιόμετρα. Την τελευταία φορά στο συνεργείο στην Αθήνα έκανα το γνωστό σε όλους και μη εξαιρεταίο μεγάλο σέρβις Pro Plus. Γιατί ναι, χρειαζόντουσαν αρκετές αλλαγές. Μπαταρία. Χρειαζόντουσαν αρκετές αλλαγές να γίνουν στη μηχανή έτσι ώστε να τη φέρω σε μια βάση από την οποία μετά να μπορώ να ξεκινήσω και να τη φτύσω σιγά σιγά με σκοπό να τη φτάσω στο σημείο που θέλω. Αλλά όλα αυτά θα γίνουν βέβαια σιγά σιγά, βήμα-βήμα. Καθώς και δεν σκοπεύω να την πουλήσω από τη στιγμή άμεσα, ούτε στο εγγύς μέλλον. Θα μπορούσα να πω με βεβαιότητα ότι αυτή η μηχανή αντικατοπτρίζει ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μου. Ενώ είναι και η καλύτερη μηχανή στον κόσμο γιατί έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο δεν το έχει καμία άλλη μηχανή. Ποιο είναι αυτό, ακόμα ρωτάτε. Είναι δική μου. Είναι δική μου και είναι και 100% λειτουργική. Μαζί με τα 170 και περίπου άλογα που την σέρνουν. Και το μόνο που μένει τώρα φυσικά είναι να την βάλουμε το στάκι να πάμε μια βόλτα. Έχει μπαταρία, αυτό είναι καλό. Και για να μας τα πάρει με την πρώτη. Με την πρώτη. Και η GoPro σε λειτουργία, πάντα κράνω. Από πού μπαίνει η πρώτη. Α, οκ. Okay. Πρώτη.